Παρευρίσκονται εδώ εκπρόσωποι, συμβολικά πάντοτε, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ περισσότεροι, όμως είναι συμβολική η παρουσία μας εδώ. Είμαστε εκπρόσωποι μιας σειράς σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, συλλόγων που συσπηρώνονται στην Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, στην ΟΓΕ. Και ήρθαμε να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί σας σήμερα για κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο ναι μεν το συζητάμε και το διαδηλώνουμε, ας το πούμε έτσι, σήμερα, αλλά δεν γίνεται μόνο σήμερα. Διαχρονικά το ταξικό κίνημα, τα ταξικά σωματεία που συμπληρώνονται στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στο πλαίσιο πάλι τους βάζουν ως σημείο εχμής τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τις σοβαρές και άθλιες συνθήκες που αναγκάζονται να δουλέψουν γιατροί, νοσηλευτές, συνολικά οι εργαζόμενοι σε αυτό που λέμε στις δομές υγείας, και συνολικά ο εργαζόμενος γίνεται αποδέκτης με αφορμή την έξαρση και αυτού του ιού, αποδέκτης των συνεπειών αυτής της βαριάς αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα, θέλουμε να πούμε το εξής. Ας γίνει αφορμή και η σημερινή μέρα και το σημερινό μας ραντεβού, από εδώ και στο εξής να παλεύουμε ενιαία από κοινού, γιατί κοινός είναι ο αντίπαλος, κοινός είναι ο εχθρός, κοινές οι ανάγκες μας, άρα κοινό πρέπει να είναι και το μέτωπο, ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιφυλάξεις που μπορεί να έχει ενδεχομένως σε ορισμένα θέματα. Και κάτι τελευταίο. Συνειδητά σήμερα δεν φέραμε ντουντούκια, συνειδητά σήμερα δεν φέραμε πολύ κόσμο, γιατί έχουμε πλήρη συνέστηση της ατομικής μας ευθύνης, όπως λένε κάποιοι. Όμως έχουμε και πλήρη συνέστηση πού σταματάει η ατομική ευθύνη και πού ξεκινάει η συλλογική ευθύνη. Και το ότι παίρνουμε αυτά τα μέτρα για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας δεν σημαίνει ότι πειθαρχούμε σε αυτά που λένε κάποιοι υποστήρες. Γιατί όπως είπαμε έχουμε πλήρη συνέστηση του τι πρέπει να κάνουμε. Όμως δεν μπορούν να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση την οποία βιώνουμε και να προσπαθούν να βγάλουν, να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά ως υπεύθυνους τους ίδιους τους και ως τέχνες τους ίδιους τους παθόντες, τα ίδια τα θύματα, εξισώνοντας το θήτη με το θύμα. Αυτά και από εμάς και δύναμη για συνέχεια στον αγώνα μας.